Τέσσερις εργαζόμενοι του Ιδρύματος Αγία Μαρίνα κοινοποίησαν πριν από λίγες ημέρες αντίγραφο της αγωγής του προς το Ίδρυμα, από το οποίο φέρονται να ζητούν ένα ποσό άνω των 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μία ακόμη δυσάρεστη εξέλιξη στην υπόθεση του Ιδρύματος, καθώς με την κατάθεση των συγκεκριμένων αγωγών το χρέος του μεγαλώνει. Το Ίδρυμα πλέον αναμένει μια καλύτερη ευκαιρία, μια ευνοϊκότερη ρύθμιση για το χρέος του προς το ΙΚΑ και όπως φημολογείται κάτι ανάλογο θα υπάρξει. Η νομική εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μαρίνα Φιλιππίδου τοποθετήθηκε επί του θέματος κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τον Νίκο Σπιτσέρη. Ναι, τελείωσε δύσκολο. Η αγωγή κοινοποιήθηκε τέλος του έτους. Τέσσερις εργαζόμενοι διεκδικούν χρήματα παρελθόντων ετών. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα αν πράγματι τα δικαιούνται ή όχι, γιατί δεν το γνωρίζω κιόλας ακριβώς. Εκτός όμως αυτό το ποσό, ήταν και ένα άλλο ποσό που είχα ξαναπεί, γύρω στους 130.000, μετά από καταγγελία παρεργαζομένων, στο ΙΚΑ. Άρα το ποσό έχει ανέβει, ξέρω εγώ, είναι 600-700.000 ευρώ. Κύριε αυτό Μαρίνα, που τελικά... Κύριε Μαρίνα, με όλα αυτά, τι λέτε τελικά... Υπάρχει μέλλον για το Ίδρυμα Αγία Μαρίνα. Μπορεί Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί εδώ και πολύ καιρό το μόνο που έχει απομείνει να περιμένουμε είναι να γίνει αυτή η ρύθμιση με τις 120 δόσεις απευθείας με το ΙΚΑ. Το οποίο όμως ακόμα δεν έχει υπάρξει αυτή η ρύθμιση και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει. Αυτή η ρύθμιση που υπάρχει τώρα είναι μέχρι τις 50.000 ευρώ. Και δεν ξέρω βέβαια ακόμα και αν θα βγει τέτοια ρύθμιση, αν θα μπορέσει να υπαχθεί. Γιατί όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, και στον εξειδικαστικό συμβασμό, αυτό που έλεγαν οι τρεις βουλευτές και οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσε τελικά να υπαχθεί η Αγία Μάρινα, γιατί δεν είναι επιχειρηματική, δεν είναι επιχείρηση, δεν ασκεί επιχειρηματική δράση. Επομένως, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τα ιδρύματα και συγκεκριμένα για το δικό μας. Κυρία Φιλιππίδου, υποθέτω ότι οι επαφές με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους συνεχίζονται. Φαίνεται κάπου φως, μια χτίδα φωτός? Όχι, δεν συνεχίζονται οι επαφές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω δεν γίνεται τίποτα. Το μόνο φως είναι αυτό που σας έχω πει. Εάν θα βγει τέτοια ρύθμιση που αναμένεται όπως έχω ακούσει. Και αν θα μπορέσει να υπαχθεί το Ίδρυμα, γιατί δεν ξέρω τι δόση θα είναι τελικά. Στην περίπτωση που το Ίδρυμα υπαχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, τα πράγματα είναι καλύτερα, υπάρχει μέλλον, θα μπορέσει... Όχι, πέρα από αυτό είναι το θέμα αν θα βρεθούν τα λεφτά, πόσα θα είναι η δόση και αν θα μπορέσουν να βρεθούν τα χρήματα. Δηλαδή η συζήτηση μπορεί να γίνει μετά την υπαγωγή εφόσον τούτο καταστεί δυνατό, οπότε τότε θα μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα για τι μπορεί να συμβεί, ναι. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ειλικρινά ο πρόεδρος είναι απελπισμένος, αλλά πρέπει να παραμείνει η διοίκηση για να δούμε αν τελικά θα καταφέρουμε να υπαχθεί. Αν θα καταφέρουμε να υπαχθεί και βρεθούν και τα χρήματα, τότε μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Ναι, κυρία Φιλιππίδου. Δηλαδή εφόσον πληρώνονται οι δόσεις, εφόσον... και βέβαια τώρα αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, είναι ότι γίνεται μερική άρση της κατάσχεσης και χρήματα οι οποίοι πηγαίνουν στους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δηλαδή έχουν πάρει χρήματα για το τελευταίο διάστημα. Πληρώνονται. Nice. Παίρνουν χρήματα. Επομένως, τουλάχιστον όσον αφορά τους εργαζόμενους, κάτι γίνεται. Αλλά αν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση, δεν υπάρχει μέλλον. Και εφόσον το χρέος είναι τόσο μεγάλο, μεγαλώνει, δεν ξέρω... Ποιος θα ικανοποιηθεί και τι θα μείνει, δυστυχώς.